τη σωστή επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου Καλαμάτα σε όλη τη διαδρομή και με σωστό τρόπο, χωρίς εξωπραγματικές χρεώσεις για τη συντήρηση και την κυκλοφορία του, ζητάει ΛΑΕ Μεσσηνίας. Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος της ΛΑΕ Θανάσης Πετράκος, πρέπει οι Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης, Ιχαλίας και Τριφυλίας αλλά και οι Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας να κινηθούν δραστήρια και να απαιτήσουν τη σωστή επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου. Μείζον θέμα δημιουργείται από το ότι κανένας μέχρι τώρα, ενώ έχει περάσει μία εβδομάδα, δεν έχει απάντηση στην καταγγελία που έγινε από τους μηχανοδηγούς του ΟΣΕ μέσα από τον ιστότοπο των σιδηροδρομικών, το στέκι της Έλευσης, ο οποίος κατήγγειλε ότι ουσιαστικά το βαθύ σύστημα της διαπλοκής, το οποίο δεν θέλει την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και του προαστιακού Καλαμάτας, ουσιαστικά επιχείρησε να τον κάψει. Πώς, χρεώνοντας υπερβολικά το κόστος συντήρησης και λειτουργίας, 1.000 ευρώ το χιλιόμετρο. Είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει, χωρίς μάλιστα, όπως καταγγέλνουν, να μπει στο διάστημα της προσωρινής δοκιμαστικής επαναλειτουργίας του Τμήματος της Μεσσηνίας, ούτε μία βήτα στην γραμμή. Εμείς, ως Λαϊκή Ενότητα, το καταγγείλαμε. Θα απευθυνθούμε και με επιστολή και προσωπικά ως πρώην βουλευτής Μεσσηνίας στον Υπουργό και θα ζητήσω να ελέγξει την καταγγελία και να απαντήσει. Γιατί? Γιατί αν πραγματικά θέλει η κυβέρνηση και οι διοικήσεις των εταιριών του ομιλώσε την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, έπρεπε, όπως τόνισα και άλλη φορά, να κάνουν μία σωστή δοκιμαστική λειτουργία, η οποία να περιλαμβάνει όλη τη γραμμή, δηλαδή και το κομμάτι, εκτός από το κομμάτι Καλαμάτα Μεσσήνη, και το κομμάτι Καλαμάτα Διαβολή της Κυπαρισσίας, διότι είναι γνωστό ότι μια σειρά χωριά και πόλεις που βρίσκονται σε αυτή τη γραμμή δεν έχουν επαρκή συγκοινωνία με το ΚΤΕΛ, ενώ η Μεσσήνη γενικά έχει με το ΚΤΕΛ. Άρα, αν θέλεις να βγάλεις σωστά συμπεράσματα, πρώτον κάνεις τη δοκιμαστική λειτουργία σωστά και δεύτερον, ελέγχεις όλο αυτό το πάρτι το οποίο καταγγέλλεται ότι έγινε αυτή την περίπτωση. Γιατί και προειδοποιούμε ότι δεν πρόκειται, αν δεν λάβουμε απαντήσεις επαρκείς, να αποδεχτούμε ότι το τρένο, τη λογική ότι το τρένο δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Το μεγάλο το κόστος το φτιάξανε για να μην επαναλειτουργήσει. Καλούμε λοιπόν όλους τους δήμους τους οποίους αφορά πρώτα απ' όλα, την περιφέρεια, τους συλλόγους, τους πολίτες, να απαιτήσουμε να την επαναλειτουργία του τρένου σωστά, με σωστές χρεώσεις, συντήρησης και λειτουργίας και σε όλο το μήκος της διαδρομής. Εμείς, ως Λαϊκή Ενότητα, θα επιμείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι ο προαστιακός έχει μέλλον, αρκεί να λειτουργεί σωστά.